Η NASA και το Πεντάγωνο είτε δεν έχουν ιδέα για τα δεδομένα, είτε αποκρύπτουν σκόπιμα πληροφορίες, καθώς πολυάριθμες μυστηριώδεις μεταλλικές σφαίρες έχουν παρατηρηθεί, σε σημαντικό αριθμό μάλιστα, σε διάφορες τοποθεσίες όλο τον κόσμο. Μέρη, όπου δεν έχουν αναφερθεί ποτέ θεάσεις UFO, αναδεικνύονται τώρα ως hot spots. Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, ένας πρώην αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών φέρεται να μοιράστηκε απόρριτες πληροφορίες με το Κογκρέσο των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας την κατοχή από την κυβέρνηση άθικτων και μερικώς ανέπαφων σκαφών εξωγήινων. Οι συνθήκες γύρω από αυτά τα γεγονότα γύρουν ερωτηματικά για το τι πραγματικά συμβαίνει. Όμως καλώς ήρθατε στο Lab of Datum, όπου θα πάμε να αναλύσουμε τι ακριβώς ισχύει με αυτά τα γεγονότα. Για αρχή ας ξεκινήσουμε εμβαθύνοντας τις εμπειρίες του David Grass, ενός πρώην αξιωματικού, ο οποίος υπηρέτησε επίσης στην Task Force Unidentified Aerial Phenomena στο Αφγανιστάν από το 2019 έως το 2021. Σύμφωνα με τη δήλωσή του, η κυβέρνηση και οι δυνάμεις άμυνας ανακτούν εξωγήινη τεχνολογία που κυμαίνονται από μερικά θράψματα έως πλήρως άθικτα οχήματα εδώ και αρκετές δεκαετίες. Μετά από ανάλυση, αυτά τα αντικείμενα λένε πως έχουν εξωγήινη προέλευση ή μη ανθρώπινη νοημοσύνη. Η μορφολογία και το υλικό αυτών των οχημάτων υποδηλώνουν ότι θα μπορούσαν να είναι εξωγήινης ή αρχαίας προέλευσης. Σύμφωνα με τον κύριο Grass, διεξάγονται επιστημονικές δοκιμές σε αυτά τα ανακτημένα οχήματα εξωγήινων, τα οποία διαθέτουν μοναδικές διατάξεις και ραδιολογικές υπογραφές. Τόνισε ότι το φαινόμενο της δημιουργίας από μη ανθρώπινη νοημοσύνη είναι υπαρκτό, υποδεικνύοντας ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν. Δήλωσε επίσης ότι αυτές οι ανακτήσεις δεν περιορίζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά, η έβρεση μιας παγκόσμιας λύσης για την κατανόηση και την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων παραμένει ανέφικτη. Συγκλονιστικά, ο κύριος Grass αποκάλυψε ότι οι πληροφορίες σχετικά με αυτά τα οχήματα αποκρύπτονταν παράνομα από το Κογκρέσο. Σύμφωνα με τον Grass, αντιμετώπισε αντίπεινα από κυβερνητικούς αξιωματούχους αφού παρέδωσε απόρριτες πληροφορίες για αυτά τα σκάφη. Αυτό τον οδήγησε να εγκαταλείψει την κυβέρνηση τον Απρίλιο, τερματίζοντας τη 14χρονη καριέρα του στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Ο Grass πραγματικά έδειξε αμέριστο θάρρος για να παρουσιάσει αυτές τις πληροφορίες. Αν το σκεφτούμε λογικά, αν υπάρχει τόσο μεγάλη δραστηριοποίηση των μη ανθρωπίνων αυτών σκαφών γύρω από τη Γη σε καθημερινή βάση, αφού υπάρχουν κάθε μέρα θεάσεις σε όλο τον κόσμο, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι κατανοητό αν ένα ή περισσότερα από αυτά συντριβούν ή προσγειωθούν στον πλανήτη μας. Ωστόσο, χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία, είναι δύσκολο να γίνουν οριστικές δηλώσεις σχετικά με τέτοια περιστατικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που εν ενεργεία αλλά και απόστρατοι αξιωματούχοι, με γνώση του αντικειμένου εκ των έσω, παρέχουν πληροφορίες για συγκαλυμμένα προγράμματα. Σε έρευνα που έκανα, λέει ο Mr. Grass, βρήκε πληροφορίες για ένα ζωντανό εξωγήινο που ανακτήθηκε. Ο ζωντανός εξωγήινος ονομάστηκε Ivy και μεταφέρθηκε στο Los Alamos. Αρκετοί νυν και πρώην ανώτεροι αξιωματούχοι πληροφοριών, πολλοί από τους οποίους γνώριζα σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου, με εκμυστηρεύτηκαν ότι ήταν μέρος ενός προγράμματος, μας λέει. Ωστόσο, ονόμασαν το πρόγραμμα και ήταν από αυτά που δεν είχα ξανακούσει. Μοιράστηκαν προφορικά τη μαρτυρία μαζί μου. Σύμφωνα με τους ίδιους, υπήρξε πράγματι ένα πρόγραμμα για το οποίο δεν ενημερώθηκε η ειδική ομάδα διερεύνησης των φαινομένων UAP, σύμφωνα με την έκθεση. Ο Mr. Grass υποστήριξε επίσης ότι η πολεμική αεροπορία διεξήγαγε μια εκστρατεία παραπληροφόρησης για πάρα πολλές δεκαετίες ώστε να δυσφημίσει τις αναφερόμενες θεάσεις άτια. Ωστόσο, το Κογκρέσο πιέζει επί του παρόντος για απαντήσεις. Το ερώτημα παραμένει, θα φτάσουν ποτέ αυτές οι απαντήσεις σε εμάς, τους απλούς ανθρώπους, ή θα φεθούμε στο ελαιός μας και πάντα θα μένουμε με εικασίες? Αν εξετάσουμε τα τελευταία χρόνια, οι θεάσεις UFO έχουν αυξηθεί από το 2018 και μετά. Ακόμη και κατά τη διάρκεια του lockdown το 2020, παρατηρήσεις έγιναν τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και τη νύχτα. Ακριβώς όπως περιμέναμε, κάποιες επικείμενες πληροφορίες από την κυβέρνηση σχετικά με τα UFO έμοιαζαν να σβήνουν με το περιστατικό που αφορούσε το κινέζικο κατασκοπευτικό μπαλόνι, όπως είπαν. Αυτό το μπαλόνι εισήλθε στο έδαφος των ΗΠΑ και πέταξε στους ουρανούς για αρκετές ημέρες, προφανώς εν αγνία της κυβέρνησης. Φαινόταν να είναι μια συστηματική στρατηγική για να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να κάνουν ερωτήσεις και να προωθήσουν την αντίληψη ότι οι θεάσεις UFO είναι εξωγήινης προέλευσης. Έτσι, οι ΗΠΑ σύνδεσαν την Κίνα με αυτές τις θεάσεις, το νέο παγκόσμιο εχθρό δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει. Πόσο καιρό μπορούν να κρύβουν την αλήθεια?
Εάν η NASA εφαρμόσει τα ίδια αυστηρά πρότυπα και έρευνες σε αυτές τις θεάσεις όπως και σε άλλα φαινόμενα, ίσως τελικά να πλησιάσουμε πιο κοντά στην αποκάλυψη των πραγματικών απαντήσεων. Στην απάντηση αυτών των φαινομένων, η NASA δημιούργησε μια ανεξάρτητη ομάδα μελέτης αποτελούμενη από 16 ειδικούς από διάφορους τομείς. Στόχος τους ήταν να εξετάσουν τα UFO σε μια περίοδο 9 μηνών. Λιγότερο από ένα χρόνο μετά την έναρξη της έρευνάς τους, η ομάδα μελέτης πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια συνάντηση στις 31 Μαΐου για να διεξαγάγει τις τελικές συζητήσεις πριν δημοσιεύσει μια έκθεση για αυτά τα φαινόμενα. Κατά την εναρκτήρια ομιλία της συνεδρίασης, η Επιτροπή τόνισε ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην κατανόηση των UAP φαινομένων είναι η έλλειψη ολοκληρωμένων δεδομένων και ο κατακαιρματισμένος χαρακτήρας τους, δηλαδή πληροφορίες εδώ και εκεί. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, το πάνελ δημοσίευσε ένα βίντεο που απεικονίζει μια άγνωστη μεταλλική σφαίρα που παρατηρήθηκε να ταξιδεύει σε μια προσδιόριστη τοποθεσία στη Μέση Ανατολή. Η παρατήρηση αυτού του αντικειμένου έγινε αρχικά το 2022. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Πολλές παρόμοιες θεάσεις έχουν τεκμηριωθεί από διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Κατά την εξέταση αυτών των αντικειμένων, γίνεται προφανές ότι δεν μοιάζουν με κατασκοπευτικά μπαλόνια, drones ή οποιαδήποτε συμβατική εξήγηση σχετικά με την ύπαρξή τους. Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, μια τετράωρη διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε από το Κογκρέσο απέτυχε να δώσει ουσιαστικά αποτελέσματα. Φαινόταν ότι ήταν ένας ατελείωτος κύκλος συζητήσεων που ολοκληρώθηκε με την αναγνώριση ανεπαρκών δεδομένων. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναφορές που συζητήθηκαν στο συνέδριο ήταν ατέριαστες, ενώ οι απόρριτες παραμένουν ακόμα κρυφές. Ο Σεν Κιρκπάτρικ, διευθυντής του Γραφείου Επίλυσης Ανομαλιών Παντός Τομέα του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, τόνισε ότι οι μεταλλικές σφαίρες είναι ο πιο συχνά παρατηρούμενος τύπος UAP. Οι αναφορές για αυτές τις σφαίρες προέρχονται από διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, υποδεικνύοντας την παγκόσμια παρουσία τους. Οι σφαίρες έχουν παρατηρηθεί να πετούν με διάφορες ταχύτητες, με κάποιες φαινομενικά ακίνητες και άλλες να κινούνται πολύ γρήγορα στον αέρα. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτά τα UAP δεν παρουσιάζουν ενδείξεις θερμικής εξάτμισης όπως η θερμότητα που παράγει ένας κινητήρας ενός τυπικού αεροπλάνου. Δεν πρόκειται απλώς για εικασίες, αλλά για δήλωση της ίδιας της NASA. Εδώ είναι πρόσθετες θεάσεις αυτών των σφαιρών, τις οποίες μοιράστηκε το Πεντάγωνο. Αυτό που προκαλεί έκπληξη είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι περιγράφουν αυτά τα φαινόμενα εδώ και πολλές δεκαετίες. Μετά από αυτά, εγείρονται σοβαρά ερωτήματα όπως πώς γνώριζαν οι μάρτυρες της δεκαετίας του 1950 και του 1960 για αυτές τις σφαίρες αν δεν υπήρχαν. Πραγματικά μπερδεύεται το μυαλό σου. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μην ξεχνάτε, κάντε subscribe και ενεργοποιήστε το καμπανάκι.